ένα από τα δημοσιογραφικά μου όνειρα ήταν να κάνω μία συνέντευξη με ένα από τα σπουδαιότερα πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας και της Θεσσαλονίκης, τον Σωτήρη Κούβελα. Έτσι τον κάλεσα και του είπα ευθαρσώς ότι μου χρωστάει χρόνια τώρα μία συνέντευξη. Μια ηλιόλουστη μέρα επισκεφθήκαμε τον τέως Υπουργό και Δήμαρχο Θεσσαλονίκης στο φιλόξενο σπίτι του και αφού ο Υπουργός μας προσέφερε καφέ που ο ίδιος παρασκεύασε, μας προσέφερε και γλυκό του κουταλιού. Κάπου στη μέση της συνέντευξης έφτασε στο σπίτι και η σύζυγός του, όπου και αυτή με τη σειρά της μας κέρασε χειροποίητο παγωτό. Ένα γεγονός όμως είναι σίγουρο. Εκτός από τα υπέροχα γλυκά και τα κεράσματα, ο Υπουργός μας κέρασε και γλυκές αναμνήσεις από την εποχή μιας άλλης πολιτικής σκηνής, καθώς και πολλές αποκαλύψεις. Υπουργέ μου, θα με επιτρέψετε να σας λέω Υπουργό, διότι ο κόσμος ο περισσότερος δεν γνωρίζει ότι όταν ένας πολιτικός γίνεται Υπουργός, παραμένει Υπουργός για πάντα. Και είναι η προσφώνηση που θα έπρεπε να έχουμε όλοι σαν έναν άνθρωπο που είναι Υπουργός. Εκτός αν προτιμάει να είναι Δήμαρχος. Για πάντα. Τότε να σας λέω Δήμαρχέ μου, δεν είναι. Καταρχήν αυτή τη συνέντευξη πρέπει να πω και στον κόσμο για να γνωρίζει ότι την κυνηγούσα σε εισαγωγικά χρόνια, έχω πει πολλάκι να βρεθούμε. Ποτέ δεν τέριαξε γιατί μία είχαμε τον κορονοϊό, μία είχαμε προβλήματα εσωτερικής κατανάλωσης θα έλεγα στην χώρα και έτσι σήμερα επιτέλους μετά από τόσα χρόνια βρισκόμαστε εδώ για να κάνω μία συνέντευξη που για μένα ήταν όνειρο δημοσιογραφικό. Και να πάμε και σε ακόμη περισσότερα χρόνια προς τα πίσω. Να πάμε βέβαια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τότε που η οικογένειά σας από την Αρκαδία, από τα Μαγούλιανα Γορτινίας, έρχεται στη Θεσσαλονίκη. Πέστε μου πέντε πράγματα γι' αυτό. Ναι, μεσολαβούν άλλα βήματα. Από τα Μαγούλιανα της Γορτινίας και από ένα χωριό δίπλα τη Λάστα, που είναι κοντά στη Βιτίνα αυτά τα χωριά, κατέβηκαν οι παππούδες μου στον πύργο της Ηλίας. Εκεί γεννήθηκαν οι γονείς μου. Τα αδέρφια μου και εγώ γεννηθήκαμε στην Αμαλιάδα, που είναι δίπλα στον πύργο. Και στην Θεσσαλονίκη ήρθαμε το 1950, όταν ο πατέρας μου μετατέθηκε, εδώ ήταν υπάλληλος στην Τράπεζα Αθηνών της εποχής εκείνης, στην Εθνική Τράπεζα μετέπειτα. Ήρθαμε λοιπόν με την ελπίδα των γονέων μας να σπουδάσουν τα παιδιά τους, γιατί όταν ζούσες τότε σε μια μικρή πόλη δεν μπορούσες να ανταπεξέλθεις έξοδα να στείλεις στην Αθήνα τα παιδιά του, ο πατέρας μου, για σπουδές. Έτσι λοιπόν ήρθαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη και εγκατασταθήκαμε στην πλατεία Υποδρομίου. Στην περιοχή αυτή εδώ του κέντρου τριγυρίζουμε από τότε και από τότε που παντρεύτηκα εγώ, μείναμε δίπλα σε αυτό το σπίτι και τώρα εδώ γωνία Μητροπόλεως και Χρυσοστόμου Σμύρνης. Άρα μια ζωή μέσα στη Θεσσαλονίκη, μέσα στο κέντρο και μάλιστα σε μια περιοχή από τις καλύτερες τότε. Όταν λέμε μέσα στο κέντρο, έμενα, αλλά η δραστηριότητά μου ήταν ευρύτερη εκ των πραγμάτων, λόγω του επαγγέλματός μου αρχικά ως μηχανικού κατασκευαστή και μελετητή τεχνικών έργων. Από το 1960 δεν κάνω λάθος. Από το 1960 που πήρα το δίπλωμά μου από την Πολυτεχνική Σχολή, η σειρά μας ήταν η πρώτη που έβγαλε η σχολή στις 11 Ιουνίου ορκιστήκαμε οι 15 πρώτοι απόφοιτοι πολιτική μηχανική. Από τους πρώτους δηλαδή. Μετέπειτα σιγά σιγά αρχίζετε να ασχολείστε με την πολιτική. Ναι, επειδή ουδέν κακό να μιλιές καλού, που λέει και το αρχαίο γνωμικό, στη δικτατορία προβληματίστηκα, πάντα μου άρεσε και διάβαζα
ιστορία, πολιτική, αλλά στη δικτατορία προβληματίστηκα και θυμήθηκα αυτό το παλιό νομικό, ότι όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά είναι άχρηστος, και το σχετικό ότι αν δεν ασχολείσαι με τα κοινά είσαι καταδικασμένος να σε κυβερνούν οι κατώτεροι σου. Στη δικτατορία λοιπόν αποφάσισα και σπούδασα νομικά για να αποκτήσω το background και τις προϋποθέσεις να μπω στην πολιτική με περισσότερα εφόδια. Εκλεχθήκατε βουλευτής για πρώτη φορά το 1981. Ναι, το 1981 εκλέχθηκα βουλευτής. Προηγουμένως ήμουν υποψήφιος με την Ένωση Κέντρου το 1977. Όμως η Ένωση Κέντρου τότε δεν πήγε καθόλου καλά. Ήμουν δεύτερος εκλεγμένος, αλλά δεύτερος στη σειρά, αλλά δεν εκλέχθηκα, γιατί έβγαλε μόνο ένα στη Θεσσαλονίκη. Τότε είναι η Ένωση Κέντρου. Το 1981 μπήκα στην Νέα Δημοκρατία, με κάλεσε τότε ο Ράλης, ο αείμνηστος, και εκλέχθηκε για πρώτη φορά βουλευτής. Δεύτερη εκλογή το 1985. Δεύτερη εκλογή το 1985. Σε καιρό πόλωσης τότε πλέον. Ναι. Ενδιάμεσα βέβαια μεσολάβησε μια υποψηφιότητα στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 1982, όπου τότε ο συνδυασμός μας, παρόλο που πήγε πάρα πολύ καλά, δεν μπόρεσε να εκλεγεί, γιατί είχαν συνασπιστεί όλοι εναντίον μας. Όλοι. Το ΠΑΣΟΚ που κυβερνούσε τότε, τα κόμματα της αριστεράς, ένας ανεξάρτητος της δεξιάς, και εμείς ανεβάσαμε μεν το ποσοστό της παράταξης που βασίζονταν στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει 32% τότε στη Θεσσαλονίκη, και εμείς στο Δήμο, στον πρώτο γύρο, πήραμε 41,5%. Στο δεύτερο προσεγγίσαμε μεν, αλλά δεν κερδίσαμε. Και έτσι, αφού μείναμε σαν δημοτική παράταξη 4 χρόνια στην αντιπολίτευση, επανήλθαμε περισσότερο ετοιμασμένοι και αποφασισμένοι και κερδίσαμε τις εκλογές το 1986. Είστε ένας πολιτικός που έχετε δεχτεί πολλές φορές πόλεμο, από την πρώτη φορά που βάλατε για δήμαρχος μέχρι και όταν δημιουργήσατε την TV100. Τις εκλογές, τις δημοτικές, τις κερδίσαμε για 2 λόγους. Πρώτα, γιατί οι προηγούμενες δημοτικές παρατάξεις που στήριζαν τη διοίκηση, που στήριζαν τους δημάρχους, πιο πολύ ασχολούνταν με την πολιτική και λιγότερο με το Δήμο. Και έτσι υπήρχε έλλειμμα προσφοράς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κάναμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο αποτελεί την κυρίως βάση της εκλογής μας και της επιτυχίας μας, το οποίο στόχευσε στα μεγάλα προβλήματα της πόλης. Ενδεικτικά θα σας πω τι περιλάμβανε το πρόγραμμά μας και τι πετύχαμε, κυρίως το τι πετύχαμε στο διάστημα της δημαρχίας μου, η οποία κράτησε λιγότερο από 2,5 χρόνια. Είχαμε διαπιστώσει ότι η Θεσσαλονίκη έχει έλλειμμα στην παιδική περίθαλψη. Είχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης 2 παιδικούς σταθμούς, είχε το δημόσιο άλλους 4-5,
Εμείς βάλαμε στόχο να φτιάξουμε στο Δήμο 20 παιδικούς σταθμούς. Και στα 2,5 χρόνια τα δικά μου φτιάξαμε 18. Στη συνέχεια οι διάδοχοί μου πήγανε 35. Οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν και πολύ καλά και αποδοτικά. Δεύτερο που είχαμε βάλει σαν στόχο ήταν να συμβάλλουμε στην απελευθέρωση των ηλεκτρονικών μέσων πληροφόρησης, ραδιόφωνο και τηλεόραση, που μέχρι τότε ήταν κρατικά μονοπόλια. Ήταν ουσιαστικά όργανα στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης. Εργαλεία προπαγάνδας. Εργαλεία προπαγάνδας ακριβώς. Έτσι λοιπόν, προετοιμαστήκαμε, ξεκινήσαμε το δημοτικό ραδιόφωνο στους 9 μήνες από τότε που αναλάβαμε τη Δημαρχία, αρχές Σεπτεμβρίου δηλαδή του 87, και τη δημοτική τηλεόραση, αφού περάσαμε διαπυρός και σιδήρου, τον Φεβρουάριο του 1987. Βρήκαμε πολλές αντιδράσεις, μας πολέμησαν πολύ σκληρά. Να φανταστείτε ότι η κυβέρνηση είχε δηλώσει αποφασισμένη να μας αποτρέψει από την κατασκευή της τηλεόρασης. Έχει μείνει ως ανέκδοτο η δήλωση του τότε υπουργού για τα μέσα ενημέρωσης του ΑΕΜΙΣ του Μαρούδα, που είπε: «Εμείς δεν θα αφήσουμε ποτέ το Δήμο να λειτουργήσει τηλεόραση και θα καταρρύψουμε τους δορυφόρους από τους οποίους έχει σκοπό να παίρνει σήμα για την τηλεόρασή του και για τα δορυφορικά που αναμεταδώσαμε σε πρώτη φάση». Θα καταρρύψουν τους δορυφόρους. Δεν ήταν όμως καθόλου ανέκδοτο οι επιχειρήσεις που οργάνωσε η κυβέρνηση για να κατεδαφίζει κάθε προσπάθεια που στήριζε το δημοτικό ραδιόφωνο και τη δημοτική τηλεόραση. 2 αστυνομικές επιχειρήσεις για να κατεδαφίσουν το κτηριάκι που είχαμε στο ΣΕΙΣΟΥ για να εκπέμπομαι από εκεί, δεν κατάφεραν, γιατί περιφρουρούσανε το χώρο δημοτική σύμβουλη και υπάλληλοι του Δήμου, αλλά το κατάφεραν όταν έστειλαν 30 δημιουργίες ΜΑΤ με επικεφαλής τον αρχηγό της αστυνομίας από την Αθήνα και μπουλτόζες και τα λοιπά. Ο κ. Αρκουδέας δεν έδωτε. Ο Αρκουδέας ο Μακαρίτης. Και φυσικά δεν θελήσαμε να αντιπαρατεθούμε, διότι θα δημιουργούνταν οπωσδήποτε θύματα. Κατεδάφισαν λοιπόν, δηλαδή λέτε ότι είχαν έρθει σε εγκαταστάσεις, και ακολούθησε παραπομπή σε δίκη του Δημάρχου και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου, η λεγόμενη δίκη της Κεραίας, όπου εκεί ήρθαν και ως μάρτυρες επιφανείς προσωπικότητες από τον πολιτικό κόσμο, τον ελληνικό και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μεταξύ αυτών ο αρχηγός τότε της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε ως μάρτυρας ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, οι δύο δήμαρχοι της Αθήνας ο Έβερτ, του Πειραιά ο Αδριανόπουλος, πολλοί βουλευτές κλπ. Είχαμε συνηγόρους υποστήριξης, την καθηγήτρια και μετέπειτα βουλευτή, υπουργό και πρόεδρο της Βουλής, την Μπενάκη, την Άννα την Μπενάκη,
τον καθηγητή και μετέπειτα τον καθηγητή του ποινικού δικαίου και μετέπειτα βουλευτή τον Κωνσταντίνο, τον Κωνσταντινίδη, τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και διαπρεπής δικηγόρους της Θεσσαλονίκης, και μετά την αθώωσή μας από το δικαστήριο, παρόλο που συνέχισε τους δικαστικούς αγώνες η κυβέρνηση, μας παρέπεμψε στον Άριο Πάγο και ο Άριος Πάγος διάταξε να επαναληφθεί η δίκη. Εν τω μεταξύ όμως ήρθαν οι εκλογές και η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας νομιμοποίησε τις εκπομπές και τις εγκαταστάσεις τηλεόρασης και ραδιοφώνου, και ο δημοτικός σταθμός της τηλεόρασης, TV100, από τότε λειτουργεί κανονικά, νόμιμα και με πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπουργέ μου, το όνομα της δημοτικής τηλεόρασης, το TV100, από πού προέκυψε? Όλες οι συχνότητες, οι ραδιοφωνικές, κινούνταν γύρω στο 100. Και είπαμε, εμείς γιατί να μην το βάλουμε στρόγγυλο 100, που εύκολα το απομνημονεύει κανένας. Έτσι προέκυψαν τα δημοτικά ραδιόφωνα στο FM 100, γύρω από το FM 100, και η δημοτική τηλεόραση, φυσικό το λόγο, TV 100. Πάντως χαριτολογώντας, θα έλεγα ότι ταιριάζει και για άλλο πράγμα το 100, γιατί σας κυνηγούσε συνέχεια το 100. Τότε. Αν μας κυνηγούσε το 100, καλά θα ήταν. Μας κυνηγούσαν οι μπουλτόζες και τα δικαστήρια και οι διώξεις, τέλος πάντων. Έχετε διατελέσει και 5 φορές υπουργός, έτσι? Ναι. Μία φορά στο ΙΠΕΧΟΔΕ, στο Υπουργείο Πολιτισμού, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Γεωργίας και στο Υπουργείο Προεδρίας. Ναι, ναι. Μιλήστε μας λίγο γι' αυτό. Ποιες είναι οι αμνήσεις σας από τότε, τα σημαντικά έργα που κάνατε, για να τα μαθαίνουν και οι νεότεροι, διότι ο κόσμος δεν έχει και πολύ μεγάλη μνήμη τελευταία. Ήθελα να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Παπανδρέου της εποχής εκείνης, επειδή έβλεπε ότι δεν είχε καμία προοπτική επανεκλογής, άλλαξε τον εκλογικό νόμο με τον οποίο είχε εκλεγεί 2 φορές και ήταν νόμος της ενισχυμένης αναλογικής, και έφτιαξε ένα νόμο απλής αναλογικής με τη σκέψη, αφού εγώ δεν μπορώ να κερδίσω ο Παπανδρέου, να μην κερδίσει και ο αντίπαλός μου. Και πράγματι η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που επήρε τον Ιούνιο του 89 47%, δεν μπόρεσε να σχηματίσει, να επιτύχει αυτοδυναμία. Εν τω μεταξύ ήταν ανοιχτό το θέμα του Κοσκοτά, το σκάνδαλο του Κοσκοτά. Και όλος ο πολιτικός κόσμος, αλλά και η κοινωνία, ήθελε εκαθάριση του σκανδάλου αυτού. Έτσι, πήρε την πρωτοβουλία ο Μητσοτάκης, συνεργάστηκε με τα 2 αριστερά κόμματα, το ΚΚΕ Εσωτερικού και το ΚΚΕ της εποχής εκείνης, και έγινε η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό τον Τζανετάκη. Χρειάστηκαν άλλες 2 εκλογικές αναμετρήσεις τον Ιούνιο να μεσολαβήσει η κυβέρνηση Τζανετάκη, όπου και τον Απρίλιο του 1990, όπου επιτέλους η Νέα Δημοκρατία πήρε οριακά πλειοψηφία. Έκανε λοιπόν... σχημάτισε μια κυβέρνηση λοιπόν ο Μητσοτάκης, η οποία κινούνταν μέσα σε ναρκοπαίδιο. Από τη μια μεριά ήταν η κατάσταση της οικονομίας σε άθλια κατάσταση, σε άθλιο επίπεδο, αφού ο Ζολώτας ως υπουργός της Εθνικής Ενότητος
ακριβώς πριν από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη. Ζήτησε βοήθεια γιατί είχε καταρρεύσει η οικονομία και του είπανε από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνουμε βοήθεια στην Ελλάδα άλλη, γιατί τα λεφτά που δίνουμε πηγαίνουν σε ρουσφέτια και όχι στην ανάκαμψη της οικονομίας. Έπρεπε λοιπόν να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, η οριακή πλειοψηφία που διέθετε η κυβέρνηση είχε να αντιμετωπίσει εσωτερικά προβλήματα. Παλέψαμε όμως. Ξεκίνησα εγώ ως Υπουργός Εσωτερικών με πλάνο και προοπτική να ενισχύσουμε την τοπική αυτοδιοίκηση, απορροφώντας χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ελληνικά λεφτά δεν υπήρχαν αρκετά. Φτιάξαμε τότε πάρα πολλά και προγραμματίσαμε ακόμη περισσότερα έργα μικρής και μεγάλης κλίμακας. Μικρής κλίμακας. Κάνε ένα χωριό και οικισμός από τα 6.500 της Ελλάδας, της χώρας, να μην έχει ασφαλτοστρωμένο δρόμο από την είσοδο του χωριού μέχρι την επαρχιακή άσφαλτο. Ήτανε τότε πάρα πολλά χωριά με λακκούβες, με χαντάκια, χωρίς γεφύρια. Δεύτερο μεγάλο πρόγραμμα ήταν η μηχανοργάνωση, όπως τη λέγαμε τότε, δηλαδή η ηλεκτρονική υποστήριξη όλων των Δήμων και των μεγάλων κοινοτήτων. Τότε λοιπόν αποφασίσαμε στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσουμε την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού, κομπιούτερ δηλαδή, και να εκπαιδεύσουμε το προσωπικό σε όλους τους Δήμους, καλύπτοντας τις δαπάνες από το Υπουργείο. Τρίτη παρέμβαση σημαντική ήταν η βιολογική καθαρισμή που τους ξεκινήσαμε και τους προγραμματίσαμε σε όλη την Ελλάδα από τον Εύρο μέχρι τα Δωδεκάνησα. Στη δική μου περίοδο που κάθισα στο Υπουργείο 1,5 χρόνο περίπου, εγκαταστήσαμε βιολογικούς σταθμούς στο νομό Θεσσαλονίκη, στις παραθαλάσσιες κοινότητες, στο νομό Χαλκιδικής, στο νομό Πιερίας και στην Πελοπόννησο, όπου, όπως στο Αίγιο ας πούμε, όπου υπήρχαν πρόθυμοι δήμαρχοι να συνεισφέρουν και αυτοί και να συμφωνήσουν εκεί που υπήρχαν αντιδικίες για την εγκατάσταση του βιολογικού καθαρισμού. Όλοι θέλανε βιολογικό καθαρισμό, αλλά δεν τον θέλανε κοντά στο χωριό τους. Το θέλανε για το χωριό τους, αλλά να είναι μακριά από το χωριό τους. Αυτά τα δύο κάπου συγκρούνταν. Συνεχίστηκαν λοιπόν αυτά τα προγράμματα και μετά που έφυγα εγώ, στην Βόρεια Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα, μέχρι τη Δωδεκάνησο. Υπουργείο Πολιτισμού, Υπουργέ μου, κάτι που αξιοσημείωτο που θυμάστε. Θα σου πω δύο χαρακτηριστικά. Εκεί, εν πρώτης σου λέω ότι κάθισα 3 μήνες στην κυβέρνηση Ζολώτα. Βρήκα μια προετοιμασία να γίνεται στο Υπουργείο για τους αγώνες βόλεϊ, τους πανευρωπαϊκούς. Και όταν συνάντησα τους επικεφαλείς των διαφόρων τμήματων εκεί στην προετοιμασία, εμφανίζεται κάποιος ο οποίος μου έκανε συνέχεια υποκλήσεις. «Τα σέβη μου κύριε Υπουργέ, τα σέβη μου κύριε Υπουργέ, τα σέβη μου». Λέω «Στρατηγέ» και μου δηλώνει «Νίκον Αρκουδέας». «Στρατηγέ» μου λέω, «σας ξέρω». Δεν γνωριστήκαμε
στην καταδάφιση της τηλεόρασης. Μην ανησυχείτε. Τόσο καλά. Δέχτηκα την επίσκεψη του καθηγητή του Ανδρόνικου, ο οποίος μου δήλωσε «Είμαι απελπισμένος και για τελευταία φορά ζητάω από το Υπουργείο να κάνουμε ένα υπόστεγο για να προστατεύσουμε τα ευρήματα από την κακοκαιρία». Λέω «Κύριε καθηγητά, θα το κοιτάξω και θα σας ενημερώσω». Καλό τους αρμόδιους εκεί, μου λένε «Ξέρετε, εδώ στο Υπουργείο είναι ένας αρχιτέκτονας που έχει κάνει μια μελέτη για ένα έργο εκεί να κάνουμε, αλλά λέει ήταν στη δυσμένεια της Υπουργού και δεν μπορέσαμε να το προχωρήσουμε». Τον καλό. Διαπιστώνω ότι είχε κάνει μια εξαιρετική μελέτη και ζήτησα να το προχωρήσουμε αμέσως. 3 χρόνια μετά, εγώ έφυγα βέβαια από το Υπουργείο, μεσολάβησαν ως υπουργοί ο Τζανής Τζανετάκης και η Άννα η Μπενάκη. 3 χρόνια μετά πήρα μια πρόσκληση να παραστείτε στα εγγένεια του Μουσείου της Βεργίνας και πάω και βλέπω αυτό το θαύμα, το οποίο είναι σήμερα και το βλέπετε κι εσείς. Αυτό το μουσείο, το οποίο είναι ένα με τη γη, θυμίζει τους τάφους τους οποίους και ο Ανδρόνικος και οι άλλοι έχουν ανακαλύψει, και φυσικά είναι εξαιρετικό από κάθε άποψη. Υπουργέ μου, έχετε εκτελέσει και Υπουργός Γεωργίας. Ναι, Υπουργός Γεωργίας. Πάλι και εκεί, ενώ πήγα για να μείνω, ήρθε ένα απρόοπτο με την παρέτηση του Εύερτ από το Υπουργείο Προεδρίας. Και έτσι και εκεί έμεινα πάλι 3 μήνες. Όμως αυτό το οποίο συγκρατώ και θέλησα να προωθήσω κάτι το δυνατόν ήταν η έντιμη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετρούσανε οι κριτικοί τα κατσίκια και δηλώνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4 φορές επάνω τον αριθμό. Και όταν πήγαιναν να κάνουν έλεγχο οι ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του λένε «Στα βουνά είναι τα κατσίκια, πηγαίνετε άμα θέλετε, αλλά προσέχετε γιατί εκεί πέφτουν και ντουφεκές». Οι γεωργοί εδώ στην Ιμαθία και λοιπά και στην Πέλα έβαζαν στα τελάρα μέσα, τα πλαστικά τελάρα φρούτα, τα γέμιζαν και νερό και τα ζύγιζαν για να δηλώσουν την ποσότητα επί της οποίας ήθελαν αποζημίωση. Ο Μητσοτάκης ήθελε έντιμες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και μια μέρα που ως Υπουργός Γεωργίας ήμουνα στο Μάστριχ για να υπογράψουμε μια συμφωνία, δέχομαι μήνυμα από το Ηράκλειο ότι οι αγρότες πολιορκούν την ομαρχία και απειλούν ότι θα την κάψουν. Μεταφέρω το μήνυμα στον Πρωθυπουργό, μου λέει να την κάψουν άμα ζητάνε πράγματα που είναι παράνομα. Και πράγματι, εκείνη την βραδιά λαμπάδιασαν Τι να πει κανείς. Και μένει το τελευταίο, το Υπουργείο Προεδρίας. Εκεί το πιο σημαντικό κομμάτι ποιο ήταν? Στο Υπουργείο Προεδρίας σημαντική παρέμβαση ήταν η προώθηση ηλεκτρονικής διασύνδεσης όλων των Υπουργείων, η καθιέρωση μηχανοργάνωσης, όπως τη λέγαμε τότε, σε όλες τις υπηρεσίες,
και στους δημόσιους οργανισμούς. Πράγμα το οποίο σέρνονταν για χρόνια πολλά και μόνο τώρα την τελευταία διετία βλέπουμε ότι προχώρησε αποτελεσματικά και δοκιμάστηκε στη μάχη της πανδημίας με εξαιρετική επιτυχία. Μάλιστα. Μια άλλη σημαντική παρέμβαση ήταν η αποκατάσταση της τάξης στους δημοσίους υπαλλήλους, την οποία είχε διαταράξει το ΠΑΣΟΚ με την κατάργηση της ιεραρχίας που καθιέρωσε από το 82 και την κατάργηση του ελέγχου της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Όλοι προάγονταν στον επόμενο βαθμό άμα συμπλήρωναν 3 χρόνια και τους επικεφαλείς στα διάφορα τμήματα, στις διάφορες διευθύνσεις, στις γενικές διευθύνσεις, τους όριζε ο υπουργός. Αξιοκρατία μηδέν επομένως, αλλά πλήρης κομματισμός. Φέραμε νόμο όπου αποκαταστάθηκε η λειτουργία σε σωστή βάση, προβλέφτηκαν ιεραρχικοί έλεγχοι και προαγωγή βάση της βαθμολογίας. Δυστυχώς το ΠΑΣΟΚ τα κατάργησε αυτά και σέρνονταν αυτή η αναξιοκρατία και επισημοποιήθηκε από τις κυβερνήσεις της μετέπειτα με τελευταία και πεισματική και αιμονική θέση του ΣΥΡΙΖΑ που διατρέχει και όλη την ιστορία του, όχι στην αξιολόγηση. Άρα τι, ναι στον κομματισμό. Μια άλλη πολύ σημαντική παρέμβαση ήταν η αποκρατικοποίηση των συγκοινωνιών της Αθήνας, οι οποίες είχαν καταντήσει να υποβάλουν σε ένα συνεχές μαρτύριο τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Σε 365 ημέρες του χρόνου οι μισές είχαν απεργίες, στάσεις εργασίας, μπλόκα στους δρόμους, καθυστερήσεις, τα αρέωτα στρατιωτικά, ανομαλίες. Δεύτερον, το προσωπικό, παρόλο που ήταν πολυάριθμο, δεν προλάβαινε διότι είχε καθιερωθεί η τέλεια εξειδίκευση. Ο ένας θα είναι να τρίβει τα μπουλόνια και ο άλλος είναι να γυαλίζει ας πούμε τα πόμολα. Τα πόμολα. Με συνέπεια οι τεχνικοί να εργάζονται κατά μέσο όρο 3 ώρες ημερησίως, ή το σύνολο δε του προσωπικού να γράφει παρόν από την ώρα που ξεκινάει από το σπίτι του και όχι από την ώρα που πιάνει δουλειά. Μάλιστα. Η κυβέρνηση αποφάσισε να λειτουργήσουν τα λεωφορεία ως επιχειρήσεις οι οποίες παραδόθηκαν στο προσωπικό
που εργάζονταν στην κρατική εταιρεία. Τους δόθηκαν τα λεωφορεία δωρεάν, γίνανε αφεντικά οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και μπήκε μία τάξη, μπήκαν στην κυκλοφορία νέα σύγχρονα λεωφορεία, υπήρχαν τακτικά δρομολόγια, πληρώνονταν τα εισιτήρια, διότι στο προηγούμενο καθεστώς οι μισοί δεν πλήρωναν εισιτήριο. Ούτε και σήμερα, πιστέψτε με. Ναι, φυσικά. Ναι. Μόνον ότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο αντιτάχθηκε σκληρά και η αριστερά στην πρωτοβουλία αυτή, όταν επανήλθε στην εξουσία, ξαναέκανε τα λεωφορεία κρατικά και ξαναέφερε τα προβλήματα όπως τα ζήσαμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη με την κρατικοποίηση του ΟΑΣΤ επί ΣΥΡΙΖΑ. Και ας έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα, Υπουργέ μου, τι κάνετε εσείς? Σήμερα κάνω ό,τι κάνουν όλοι οι απόστρατοι. Αλλά για να μην μου πεις ότι παίζω τάβλη μόνο ή ξέρω κι εγώ κάνω περιπάτους ή ταξίδια, θα σου πω ότι όταν σταμάτησα την πολιτική επανήλθα στο επάγγελμά μου ως πολιτικού μηχανικού, βοηθώντας τα παιδιά μου να αξιοποιήσουν κάποια περιουσιακά στοιχεία τα οποία είχα δημιουργήσει εγώ παλιότερα ως επαγγελματίας. Και όταν πια και η οικοδομή δεν είχε πέρασει με την οικονομική κρίση, τότε σκέφτηκα ότι θα είχα καθήκον. Αντί να κάθομαι να κλαίω τη μοίρα μου και να συμμετέχω στα μυρολόγια όλα ότι είμαστε καταστραμμένοι, φταίνε οι άλλοι, δεν φταίμε εμείς, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, έγραψα δύο βιβλία. Ένα το 2011 με τίτλο «Ο λαβύρινθος της κρίσης και ο μύτος της Αριάδνης», που όπως φαίνεται από τον τίτλο του περιλαμβάνει μέσα τρόπους, αφού παρουσιάζει την οικονομική κρίση, στα σωστά της τα μέτρα και στις σωστές υποχρεώσεις που έχουμε, όχι στο στυλ εμείς δεν χρωστάμε τίποτα, ας πάνε να πνιγούνε ή αυτοί που τα πήρανε να πάνε να τα πληρώσουνε. Παρουσιάζει τρόπους με τους οποίους μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση. Τι πρέπει να κάνουμε για να ξεπεράσουμε την κρίση. Το δεύτερο βιβλίο έχει τίτλο «Βιώματα, παινία τέχνας κατεργάζεται». Αυτό περιγράφει μέσα προσωπικές εμπειρίες και εμπειρίες ανθρώπων τους οποίους εγνώρισα και συνεργάστηκα μαζί τους, που στη ζωή τους αντιμετώπισαν προβλήματα, σκοπέλους, φουρτούνες, δυσκολίες και τα ξεπέρασαν και πώς τα ξεπέρασαν. Και έτσι περνάει έμεσα ένα μήνυμα ότι δεν είναι το τέλος του κόσμου οι δυσκολίες που περνάμε εμείς. Είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, δηλαδή. Στη συνέχεια και παράλληλα ασχολήθηκα, έφτιαξα ένα site με τίτλο Success Greece,
το οποίο συγκέντρωσα παραδείγματα αξιοπρόσεκτα, εξαιρετικά, επιτυχίες, μικρές και μεγαλύτερες, στην περίοδο πάλι της κρίσης. Τι έκανε ένας καινούριος γεωπόνος, πώς κατάφερε και έφτιαξε προϊόντα και τα άστειλε στο Χάροντς. Τι έκανε ένας άλλος νεαρός που έφτιαξε λάδι και το παρουσίασε σε όμορφες συσκευασίες και το διαθέτει σε όλο τον κόσμο με 150 ευρώ το μπουκάλι. Τι έκανε ο Αγροτικός Σύλλογος της Νάουσας, νομίζω, ο συνεταιρισμός, και πουλάει στην Κίνα κρασί και μια εμφιάλωση έτσι εμβληματική και όμορφη, 650 δολάρια το κομμάτι, το μπουκάλι. Τι έκανε ένας συνταξιούχος της ΔΕΗ που πήγε στο χωριό του και εκεί το μετέτρεψε από ένα λασποχώρι σε ένα ελβετικό χωριό πραγματικά. Τι έκανε ένας νεαρός ο οποίος βρέθηκε με το θάνατο του πατέρα του στα 18 του χρόνια να διαχειρίζεται μία εγκατάσταση του καλλιέργειας. Πώς τα κατάφερε, δούλεψε, ρώτησε, έμαθε, έφτιαξε καινούργιες ποικιλίες, έκανε εκεί και χαβιάρι το οποίο το κονσερβοποίησε μετά και το έφερε στα σούπερ μάρκετ κλπ. Τι έκαναν δυο παιδιά που ανέπτυξαν λαχανόκηπο με βιολογικά προϊόντα. Τι κάνουν γυναίκες σε διάφορα χωριά που κάνουν μικρούς συνεταιρισμούς και κάνουν προϊόντα με τα οποία υποστηρίζουν το χωριό τους, τα διαθέτουν στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής τους και ενισχύουν το εισόδημά τους. Αυτό το site δεν μπόρεσα όμως να το προχωρήσω, γιατί δεν βρήκα συνεργάτες, νέους ανθρώπους που να θελήσουν να το δουλέψουν και να το συνεχίσουν. Εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω αυτή τη δουλειά και φυσικά άμα αυτό παραμείνει δεν έχει καμία αξία. Στη συνέχεια και παράλληλα αποφάσισα να έχω μία παρουσία στο Facebook με τα τρέχοντα και μερικές φορές με αναφορές στα παρελθόντα, αλλά κυρίως τι κάνουμε σήμερα. Υπουργέ μου, ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Χρόνια την κυνηγούσα και το ξέρετε καλά. Μας είπατε πράγματα σημαντικά και για το τότε και για το τώρα. Ελπίζω και ο γιος σας ως βουλευτής να συνεχίσει το δικό σας έργο. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω. Και εγώ σε ευχαριστώ, χάρηκα πολύ που σε ξαναείδα μετά από τα πολλά χρόνια που το συναντηθήκαμε. Το 2000. Ναι, το 2000. Λοιπόν, τώρα κάνω μια σκέψη. Κακώς σου έδωσα σήμερα αυτή τη συνέντευξη. Έπρεπε να σε αφήσω να περιμένεις άλλα 20 χρόνια, οπότε θα ζούσα κι εγώ. Καλά, εσύ σε 20 χρόνια θα ζείτε σίγουρα. Θα ζείτε σίγουρα σε 20 χρόνια. Εγώ σε 20 χρόνια δεν θα είμαι δημοσιογράφος, έχω παραιτηθεί, πιστέψτε με, δεν αντέχω άλλο. Δεν... Α, έτσι. Δεν είναι. Άμα μου δίνεις αυτή την βεβαιότητα και την εγγύηση ότι θα ζήσω άλλα 20 χρόνια, σου δίνω κι εγώ τη βεβαιότητα πως όταν παραιτηθείς από δημοσιογράφος
που σε κουράζει, θα σου αναθέσω εγώ μια άλλη δουλειά, πολύ ξεκούραστη. Να παραιτηθώ τώρα, μένετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λίγο πριν φύγουμε, ο Υπουργός χάρισε σε μένα και το συνεργείο μου από δύο βιβλία, στα οποία σίγουρα θα βρούμε μικρούς θησαυρούς. Σωτήρη Κούβελα, σε ευχαριστώ πολύ που πραγματοποίησες ένα μου όνειρο. Είναι ο Γκένσερ και ο Κάρτερ. Ο πρόεδρος της Αμερικής. Ναι. Και αυτή εδώ είναι η κόρη μου. Η γυναίκα σας, όχι. Τότε ήταν όσοι είναι τώρα η κόρη μου. Πάντως παρατηρώ ότι τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη τον τιμάται αφάνταστα, γιατί βλέπω ότι η φωτογραφία του κοσμίζει σχεδόν όλες τις γωνιές του σπιτιού. Λογικό δεν είναι. Ήσασταν φίλοι και δεν φαντάζομαι ότι τον αγαπούσατε και πολύ. Σαν θα τα διαβάσει. Πολύ ωραία. Η μητέρα και ο πατέρας της Νίκης. Η χρονολογία πρέπει να είναι 1932-31.